centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Να πούμε ότι υπάρχει η συγκυρία, αν μπορούμε να βρούμε γιατί υπάρχει αυτός ο πανικός, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε και μια αιτιολογία, πέρα από τις υπερβολές και μια φορά και τις δικές μας, η σύμπτωση του επισήμου κρούσματος της γυναίκας δηλαδή να είναι στον ίδιο ακριβώς χώρο με τους αγουναράδες μας, τους τεχνίτες μας ή τους υπαλλήλους που ήταν στην έκθεση του Μιλάνου, στον ίδιο χώρο, αυτό επιτείνει μια ανησυχία όπως και να το κάνουμε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, αλλά από την άλλη μεριά, αλλά από την άλλη μεριά, παιδιά, πανικός. Από την άλλη μεριά δεν ξέρω αν αυτό το γεγονός μπορεί να δικαιολογεί στην Καστοριά, παρακαλώ, να διάζουν τα ράφια από τα μακαρόνια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Σίγουρα ο πανικός είναι ένας πολύ κακός σύμβουλος. Άρα πρέπει να καθίσουμε, να ηρεμήσουμε και να δούμε τι γίνεται. Και να ενημερωθούμε, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί πραγματικά νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε πέρα από την αρχική ψυχραιμία όλων μας είναι η ενημέρωση. Φοβάμαι ότι πολλοί από εμάς πραγματικά δεν έχουν καταλάβει τίποτα από αυτό το πράγμα ακόμα. Μα όλοι έχουν πανικοβηθεί και ψάχνουν μάσκες. Μα τη μάσκα θα τη φορέσει το ύποπτο κρούσμα ή αυτός που νοσεί για να μην το μεταδώσει. Ακόμη και αυτό το απλό. Μπράβο. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Πληροφορηθήκατε τι έγινε και με το παριστατικό? Εσείς κατά τη γνώμη σας, όπως μάθατε αυτό που έγινε όντως με το παιδάκι, με τον γονέα που πήγε για τα λοιπά και που μετά πήγε νοσοκομείο και μετά τον τηλεφωνούσαν, και θέλετε να μας πείτε αν αυτό συνιστά ύποπτο κρούσμα, χαρακτηρισμό ύποπτο κρούσμα όπως μεταδόθηκε και από κεντρικά κανάλια? Το ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να έχει κάποια στοιχεία. Μάλιστα. Να έχει πυρετό, πονόλαιμο, ατονία, ναι, πόνο στο στήθος, αρθαλγία, μυαλγία, δύσπνοια. Όταν δεν έχουμε τέτοια συμπτώματα δεν χαρακτηρίζεται. Μπορούμε, κύριε Παπαδόπουλε, εύκολα να ξεχωρίσουμε αυτά τα συμπτώματα του κορονοϊού με μια απλή γρήπη? Δεν είναι εύκολο σίγουρα, αλλά τη στιγμή άρα που και απλή γρήπη να έχεις μπορεί να χαρακτηριστείς ύποπτο κρούσμα. Βεβαίως, βεβαίως. Μα αυτό δεν είναι, αυτό λέμε. Τα συμπτώματα είναι ίδια. Πάρα πολλά συμπτώματα είναι ίδια. Άρα αυτό θα πρέπει να υποβληθεί σε μια εξέταση φαρυγγικού επιχρήσματος για να δούμε αν είναι απλή γρήπη ή είναι μόλυνση από τον ιό. Είναι σταθερά τα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Και πρώτα απ' όλα ένα ύποπτο κρούσμα θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον γιατρό. Ναι. Γιατί αν μεταβεί στον χώρο του γιατρού ή στον χώρο πάμε του λοιπόν, θέλω λίγο να είμαστε, κύριε Παπαδόπουλε, να είμαστε λίγο χρηστικοί σήμερα. Πέστε ότι εγώ έχω πυρετό. Τι κάνω αυτή τη στιγμή? Και έχω αυτά τα συμπτώματα που μόλις μας είπατε. Τι κάνω εγώ τώρα? Ναι. Τρέχω στο νοσοκομείο? Όχι. Πού πάω? Παίρνεις τηλέφωνο τον γιατρό σου πρώτα απ' όλα. Ναι. Τον ενημερώνεις, ναι, και αυτός θα αποφασίσει τα βήματα που θα πρέπει να κάνεις. Ποια είναι αυτά τα δηλαδή, βήματα λοιπόν? Αν χαρακτηριστεί ύποπτο σαν περιστατικό, θα πρέπει να μεταφερθεί κάτω από ειδικές συνθήκες, ναι, στον Ποδοσάκιο νοσοκομείο που είναι το κέντρο αναφοράς για τη Δυτική Μακεδονία. Δεν πρέπει να πάει στο νοσοκομείο μόνο του το περιστατικό, γιατί υπάρχει πιθανότητα τώρα να μολύνει και άλλα άτομα. Τώρα πια στο νοσοκομείο, κύριε Παπαδόπουλε, δεν αφήνουν να μπει οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Υπάρχει έλεγχος. Ναι, αυτό. Ούτε στο ιατρείο, σε ένα ιατρείο που έχει κόσμο δεν πρέπει να πάει. Είναι συγκεκριμένα τα βήματα. Ενημερώνει το γιατρό τηλεφωνικά. Αν ο γιατρός του κρίνει ότι το περιστατικό είναι ύποπτο, ότι τα συμπτώματα σου είναι υπάρχουν ειδικές οδηγίες. Υπάρχει ειδικός εξοπλισμός στο ΕΚΑΒ, μεταφέρεται στην Πτολεμαϊδα που υπάρχει ειδικός θάλαμος και παίρνουν επίχρησμα από το Λάριγκα, το οποίο γίνεται μόνο, η εξέταση αυτή γίνεται μόνο στο Πανεπιστημιακό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ΑΠΙΤΗ. Μάλιστα. Δεν γίνεται παντού. Για μένα όμως πρέπει να υπάρχουν πιο πολλά κέντρα αναφοράς, ναι, όπως επίσης και πιο πολλά εργαστήρια τα οποία να κάνουν τις εξετάσεις αυτές, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πανικός μέχρι να υπάρξει το αποτέλεσμα. Για να έχουμε πιο γρήγορη αντιμετώπιση και πιο γρήγορο αποτέλεσμα, μάλιστα, και να μην διαδίδονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διάφορα εξωπραγματικά πράγματα για μένα. Τώρα,
Κύριε Παπαδόπουλε, πόσο πιθανό θεωρείτε ότι στον ίδιο χώρο που έχουμε το επίσημο κρούσμα στη χώρα, τον ασθενή μηδέν όπως ονομάζεται, από που ξεκινάει δηλαδή όλο το πράγμα, πόσο πιθανό πιστεύετε ότι μπορεί να είναι να έχουμε τις επόμενες μέρες κρούσμα και, πραγματικό κρούσμα και στην Καστοριά, αν λάβουμε υπόψη ότι στο σημείο εκεί, στον ίδιο χώρο επαναλαμβάνω, στο Fashion Week όπου ήταν οι γουναράδες μας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας, του κ. Κοσμίδη, υπολόγισε ότι αυτές τις μέρες βρέθηκαν εκεί περίπου 300 με 350 Καστοριανοί και Σχιατιστινοί, που είναι είτε οι γουναράδες και οι ιδιοκτήτες των περιπτέρων, είτε οι υπάλληλοι, είτε οι άνθρωποι, οι τεχνίτες που έφτιαξαν τα περίπτερα. Συνολικά μιλάμε για έναν αριθμό, λέει ο κ. Κοσμίδης, περίπου 300 ή 350. Τι πιθανότητες λοιπόν υπάρχουν? Είναι πολύ πιθανό, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να υπάρξει κρούσμα στα Στοριά και Σχιάτιστα, εφόσον αυτά τα άτομα βρισκόντουσαν εκεί. Μάλιστα. Είναι δηλαδή ένα ορατό σενάριο. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Και θα πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή ήδη το έχω ξαναπεί αυτό δημόσια. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν γυρνώντας από εκεί, να το πούμε και αυτό κύριε Παπαδόπουλε, μας έλεγαν εδώ στην εκπομπή ότι πουθενά ούτε του ζητήθηκε ούτε του έγινε κάποιο έλεγχο. Δηλαδή μας έκανε εντύπωση όντως αυτό το πράγμα. Όταν είχε φουντώσει μάλιστα και η ιστορία της Ιταλίας. Έπρεπε, πιστεύετε. Μια θερμοκρασία. Δεν είναι, μπορεί να μην έχει ανεβάσει ακόμα πυρετό. Έπρεπε να δοθούν οδηγίες από την πρώτη στιγμή ίσως σε αυτούς τους ανθρώπους σε μια οικειοθελή απομόνωση για κάποιο διάστημα. Πιστεύετε ότι έπρεπε να δοθούν αυτές οι εντολές ή οι συμβουλές? Οδηγίες σαφώς έπρεπε να δοθούν, να προσέχουν αυτοί οι άνθρωποι. Όπως επίσης, το να έχουν μια θερμομέτρηση ή θερμοκάμερες στην είσοδο ή στην έξοδο της χώρας, δεν είναι μέτρο που αυτή τη στιγμή κρίνεται απαραίτητο, γιατί μπορεί να μην έχει ανεβάσει πυρετό, άρα δεν εξυπηρετεί κάτι. Άρα λοιπόν για να το... Οι οδηγίες που έπρεπε να δοθούν ήταν στα άτομα που γύρισαν από την Ιταλία, από το Μιλάνο, από τη συγκεκριμένη περιοχή, ότι πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους, καλό θα ήταν να είναι σε ξεχωριστό δωμάτιο και να παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας τους τουλάχιστον για 2 εβδομάδες. Αδειάζουν τα ράφια, λέει εδώ το μήνυμα, διότι είπαμε η διάδοση μιας πληροφορίας είναι φωνικό, ψυχολογικό όπλο. Λοιπόν, σας είπα και στην αρχή ότι ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Άρα λοιπόν, για να είμαστε λοιπόν πρακτικοί, κύριε Παπαδόπουλε, τι λέει λοιπόν σήμερα εδώ στην εκπομπή μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς? Λέει, με την σύμπτωση που υπάρχει στο Fashion Gala, στο Fashion Week, να έχουμε το πρώτο επίσημο κρούσμα για την Ελλάδα και στον ίδιο χώρο, ακόμη και στο ίδιο αεροπλάνο που γύρισαν πίσω, να υπάρχουν αρκετοί από τους Καστοριανούς, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να έχουμε το επόμενο διάστημα κάποιο κρούσμα στην Καστοριά. Μέχρι όμως να το έχουμε, κύριε Παπαδόπουλε, με το ζόρι, νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η αίσθηση, προσπαθούμε να το δημιουργήσουμε. Την έχετε αυτή την αίσθηση? Νομίζω ότι... Και ποια κατεύθυνση ή τι εξυπηρετεί όλο αυτό? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα οφείλονται στον πανικό του κόσμου και την κακή ενημέρωση. Άρα, για μένα, αν έχει συμπτώματα, τα συγκεκριμένα που αναφέραμε πριν από λίγο, επικοινωνεί με τον γιατρό του. Βασικό σημείο είναι η ατομική υγιεινή. Πλύσιμο των χεριών. Ναι. Ή χρησιμοποίηση από το χέρι αλκοολούχο πνεύματα, από αλκοολούχο διάλειμμα. Ναι, ναι. Τα άτομα που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο με το συγκεκριμένο κρούσμα που αναφέρθηκε πλέον, καλό θα είναι να μένουν σε ξεχωριστό δωμάτιο από την οικογένειά τους, να παρακολουθούν την υγεία τους για 14 τουλάχιστον μέρες. Απλά δωμάτιο, κύριε Παπαδόπουλε, ή να πάω στο χωριό και οι άλλοι να μείνουν εδώ? Ακόμα καλύτερα είναι να πάει στο χωριό. Ναι. Να τρώει σε πιάτα μιας χρήσης τέτοια και τα λοιπά και να πετιούνται και να αποφεύγει εναγκαλισμούς, χειραψίες και τα λοιπά με τα άτομα του περιβάλλοντος. Εύχομαι πραγματικά να μην ζήσουμε ιστορία συμπτώματος στην Καστοριά. Θα είναι καταστροφή της Καστοριάς, κύριε Παπαδόπουλε. Αν πραγματικά τις επόμενες μέρες διαπιστωθεί κάτι και επίσημα, έχω την αίσθηση ότι η Καστοριά θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Ήδη δηλαδή με αυτά που ακούγονται, έχω την αίσθηση ότι μια και έρχεται και τριήμερο παραδείγματος χάρη για την
σε λίγες μέρες. Έχω την αίσθηση ότι θα μας αποφύγει πάρα πολλοί κόσμος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία του νομού. Νομίζω... Ό,τι ακριβώς έχει γίνει και στο Μιλάνο, αυτή τη στιγμή το Μιλάνο και γενικότερα η Βόρεια Ιταλία είναι μια νεκρή. Είναι που είναι νεκροταφείο η Καστοριά της κι αλλιώς. Φανταστείτε τι θα γίνει. Ναι. Λοιπόν. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι να μην υπάρχει πανικός και ο κίνδυνος να υπάρχει κρούσμα. Και να μην βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Και ο κίνδυνος είναι ορατός. Το λέμε ξανά, ο κίνδυνος είναι ορατός, αλλά απ' την άλλη, παιδιά, να μην βγάζουμε και τα μάτια μας μόνοι μας. Ακριβώς. Όταν δεν υπάρχει θέμα. Όταν υπάρχει θέμα, μαζί σας όλοι. Μα και να υπάρχει κρούσμα, δεν δικαιολογεί αυτό που είπατε πριν. Να αδειάζουν τα ράφια στην Καστοριά. Πού στην Καστοριά, είναι δυνατόν. Ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένδειξη πανικού. Και ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος που οδηγεί σε κακές αποφάσεις και κακές κατευθύνσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.